Αν δεν υπήρχε όχημα, θα έπρεπε να βρούμε καλές δικαιολογίες για τις συντρόφους μας. Θα μπορούσε να είναι έτσι μια καλή δικαιολογία ότι αράζουμε, ότι πιάνουμε μια φιλολογική κουβέντα. Έλατε, ναι. Οπότε νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε από μια φιλολογική κουβέντα γύρω από την αυτοκίνηση και να πάμε και στο διατάφτα. Πάντως ζούμε μια μεταβατική εποχή για την αυτοκίνηση. Ο ηλεκτρισμός έχει έρθει. Δεν ξέρουμε πόσο σύντομα ή όχι θα γίνει καθολικός. Ναι, θα επικρατήσει. Ακριβώς. Σίγουρα είναι μια ρευστή κατάσταση και το βλέπεις και στη στρατηγική των εταιριών. Δηλαδή, κάποιες έχουν ταχθεί εξ ολοκλήρου στην ηλεκτροκίνηση, κάποιες είναι στον προς τα εκεί μεν, αλλά όχι εντελώς. Και κάποιες εκφράζουν ένα σκεπτικισμό. Και τώρα μιλάμε για μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Σου λέει ότι δεν έχω πιστεί ότι είναι 100% το μέλλον ο ηλεκτρισμός. Ή μόνο ο ηλεκτρισμός. Ναι. Γιατί βλέπεις, αλλάζουν και αυτά που συζητάμε ακόμα για την Ευρώπη. Δηλαδή, αρχικά μιλούσαμε ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε μόνο αμυγός ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό πήγε στο 2035. Ναι. Έρχονται και άλλες τεχνολογίες. Ναι. Είναι μια μεταβατική περίοδο. Και αυτό που λέει zero emission, δηλαδή ότι μηδενική ρήπη. Που αυτό τώρα, είναι το σημαντικό. Πώς ναι. θα έρθει αυτό. Τώρα, πώς θα έρθει αυτό μπορεί να είναι μια άλλη τεχνολογία. Για εναλλακτική του ηλεκτρισμού. Σε κάθε περίπτωση, το 2035 είναι το ορόσημο και για την Ευρώπη και για τη Βρετανία ότι κάθε καινούριο αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι μηδενικών ρήπων. Μηδενικών ρήπων. Υπάρχουν λοιπόν εταιρείες σαν τη Mercedes, η οποία λέει ναι σε όλες τις τεχνολογίες προς το παρόν. Έχει μια τεράστια γκάμα για όποια τεχνολογία και αν μιλάμε, δηλαδή τα αμυγός ηλεκτρικά, είτε plug-in είτε υβριδικά. Δεν ξεχνάει και την κληρονομιά AMG. Εμείς τώρα σήμερα έχουμε την Α45 AMG ή AMG, η οποία αν την μετέφερε με όλα τα χαρακτηριστικά μερικά χρόνια πίσω, θα ήταν ένα αμυγός supercar. Σε ένα όμως περιτύλιγμα, πιο ναι, καθημερινό, ναι, ένα hot hatch. Μεταφιεσμένο σε ένα καθημερινό, φιλήσυχο, αλλά και όποιος ξέρει βλέπει. Μοντέλα σαν την Α45 έχουν καταφέρει να κάνουν την AMG μια προσιτή. Μάρκα στην ουσία, γιατί πλέον η AMG ναι. είναι σαν ανεξάρτητη μπράντα μέσα στη Mercedes και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης ή της Αμερικής, πολλά από τα AMG σαν το Α45 χρησιμοποιούνται σαν everyday car, σαν καθημερινά αυτοκίνητα. Εξάλλου σου δίνει και τη δυνατότητα, γιατί υπάρχει το κατάλληλο mod που πηγαίνει, αλλά αρκετά όμως με το παγκάκι και τη φιλολογία. Πάμε να το δούμε στο δρόμο. Είναι ώρα για οδήγηση. Να πάρουμε έτσι και να ξεκινήσουμε καλά. Κάπως ψιλοπάει, 3,9-0%. 3,9-0% είναι αυτό που έλεγες πριν. Μοναδικά supercar προηγούμενων δεκαετιών δεν καταφέραν να έχουν αυτά τα νούμερα. Και τρομερός ήχος, μολονότι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας τετρακύλινδρος κινητήρας. Ακριβώς. Δηλαδή βγάζει 421 άλογα, ένας τετρακύλινδρος κινητήρας. Δίλητρος. Είναι ο πιο ισχυρός δίλητρος κινητήρας παραγωγής. Φαντάσου ότι μιλάμε για 210 ύπους ανά λίτρο. Και πάλι λέω, μέχρι πριν από μερικά χρόνια, θα περίμενες να βγαίνουν από ένα V6, από ένα V8 μοτέρ και τώρα έχεις ένα τετρακύλινδρο turbo βέβαια, με πολλά παραφερνάλια, όπως κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλους τους κινητήρες, είναι η ψήξη. Δηλαδή αυτό έχει τρεις διαφορετικές αντλίες νερού. Μόνο η αντλία νερού, που είναι μόνο για την κεφαλή των κυλίδρων, μπορεί να αντλήσει 180 λίτρα νερό το λεπτό. Και το intercooler, ας πούμε, και όλα αυτά έχουν να διαχειριστούν τεράστιες θερμοκρασίες. Μιλάμε λοιπόν για τεχνολογία κορυφαία AMG. Απλά τοποθετημένη σε ένα hatchback. Δηλαδή ναι. είναι μια Α45, όμως ό,τι βρίσκεται από κάτω είναι τρομερά δουλεμένο. Ακόμα και η τετρακίνηση 4MATIC Plus, μπροστά μηχανικό μπλοκέ διαφορικό, πίσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να στείλει το 100% της ροπής, ακόμα και σε έναν τροχό. Ναι, ναι, ναι. Μια ενδοσπαθητική τετραδιεύθυνση. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, επειδή μαζεύει πάρα πολλά χιλιόμετρα, στην πραγματικότητα η τετρακίνηση σε κρατάει και σε από άποψη επίδοση. Δηλαδή, να μην κρεμάς, δηλαδή, να μην φρενάρεις και κρεμάς το μοτέρ, αλλά να ισιώσεις τη στροφή και να βγεις με ασφάλεια. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι ένα αντίμετρο στα μούτρα που λέμε. Ακριβώς. Δηλαδή είναι σαν να πλαγιολισθένει, ας το πούμε, αν μεταφέρεις, ας πούμε, όλη τη δύναμη, το 100% τη δύναμη ή ένα μεγαλύτερο ποσοστό στον εξωτερικό πίσω τροχό. Κατευθείαν είναι σαν να μαζεύει τα μούτρα αυτή μπράβο, η υποστροφή, μπράβο. Η υπερστροφή που θα πάει να κάνει το αυτοκίνητο. Είναι σαν να κάνει πάντα, αλλά στην πραγματικότητα ισιώνει για να σε κρατήσει και να βγεις σωστά από τη στροφή με ασφάλεια αλλά και γρήγορα. Είναι απίστευτη δουλειά που έχουν κάνει οι μηχανικοί τη AMG. Φυσικά υπάρχει χαρακτηριστική υπογραφή από τον μηχανικό που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο μοτέρ. Είναι λίγο πολύ χειροποίητο είναι. Πολλά πολύ περιορισμένη παραγωγή. Αυτό υπάρχει άμεση σχέση, ας πούμε, του μηχανικού που το φτιάχνει, είναι δικό του. Και εδώ οι διακόπτες των τιμών παραπέμπουν σε Φόρμουλα 1. Ναι. Δεξιά ένας περιστροφικός διακόπτης όπου αλλάζει το προφίλ οδήγησης από individual σε comfort, σε το slippery. Θα βάλουμε το drift. Και AMG και φυσικά υπάρχει και λειτουργία drift, η οποία εντάξει, καλό να το δοκιμάζουμε στην πίστα. Πιστεύω.
όταν είχε παρουσιαστεί η Α45 πριν μερικά χρόνια και είχαμε βρεθεί στο εξωτερικό, εκεί μέσα στην πίστα το δοκιμάζαμε. αριστερά λόγω ένας διακόπτης, από εκεί ενεργοποιούνται κάποια στοιχεία όπως το AMG Dynamics που επεμβαίνει στα δυναμικά στοιχεία του αυτοκινήτου, ενώ έχουμε και ESP 3-2. Οπότε μπορείς να το φέρεις στα μέτρα σου όσο θέλεις να παίξεις. Και αν δεν θέλεις να παίξεις, απλά μετακινήσε με το... Πας στο comfort και απολαμβάνεις την κίνηση της πόλης. Δύο μεγάλες οθόνες μπροστά το γνωστό σύστημα MBUX, εντυπωσιακά γραφικά που έχουν να κάνουν με τα στοιχεία δυναμικής οδήγησης ώστε να γίνονται και εμφανεί, έχουν και ένα έτσι διαφορετικό χαρακτήρα. Και φυσικά το ρολόι της IWC, σε ηλεκτρονική μορφή πάντα, για χρονομετρήσεις στην πίστη. Η αίσθηση της δύναμης είναι από μόνη της μια απόλαυση που μπορείς να πάρεις. Αν πηγαίνεις συνέχεια στο 100% δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι και εφικτό. Ευχάριστο σε καθημερινή οδήγηση, δεν είναι κουραστικό και τελική που περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 270 χιλιόμετρα. Από εκεί πέρα μικρές αισθητικές αλλαγές. Ναι, είναι η τρίτη γενιά της Α45. Ακριβώς. Έχουμε κάποιες διαφορές στη γρίλια μπροστά και στη μάσκα. Φυσικά ο πίσω αεροδυναμικός διαχύτης με τις δύο διπλές 4 απολήξεις για την εξάτμιση με το χαρακτηριστικό AMG, θηριώδη φρένα στους 19 τροχούς, οριακά χωράν. Τα ψιά. Το καλό, ας πούμε, από κοινωνική, ας το πούμε, άποψη, δεν χτυπάει και πολύ στο μάτι. Μπορείς να το πλασάρεις και στη σύζυγό σου, ότι ξέρεις ένα απλό E-Class. Και πόσα άλογα θα σου πει. Έλα μωρέ τώρα, 421. 21, ούτε 420. Να το πεις λίγο διαφορετικά, να πεις 210 ένα λίτρο. Αλκαντάρα στο τιμόνι, πολλά στοιχεία που κάνουν ξεκάθαρο στο εσωτερικό διακριτικά με τα μπάκετ καθίσματα, οι κόκκινες ραφές, οι κόκκινες ζώνες. Καλά, τώρα σαν ποιότητα κατασκευή. Δεν το συζητάμε. Στα μεγάλα paddles πίσω από το τιμόνι για χειροκίνητες αλλαγές δεξιά για το ανέβασμα, αριστερά για το κατέβασμα. Απίστευτα γρήγορες αλλαγές από το 8 αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη. Φυσικά υπάρχει και η πιο προσιτή, πιο γίνη Α35, με τις τιμές εκεί να ξεκινούν από 61.500 ευρώ και η Α45 83.800 ευρώ. Είναι αυτό που ξέρεις που λες και πόσο την πήραμε αγάπη Εντάξει, βάλε τώρα λίγο drift. Όχι, Βασίλη, όχι. Νομίζω ότι το μυστικό και το θέλγητρο το βασικό είναι αυτό. Δεν κραυγάζει τι εγώ ξέρεις. Ναι. Στην πραγματικότητα είπαμε, είναι ένα σούπερ. Είναι για αυτούς που ξέρουν. Η τιμή μπορεί να ακούγεται υψηλή, αλλά έχουμε ένα μανδύα hatchback με τεχνολογία όμως που συναντούμε πραγματικά σε πολύ μεγαλύτερα αυτοκίνητα και σε επίπεδο επιπτώσεων και τεχνολογίας. Δηλαδή, σου βάλω τώρα να φύγω από το comfort. Βάλε. Πάω στο race να το ακούσουμε λίγο. Ναι. Γιατί αλλάζει και ο ήχος. Εντελώς. Δώσε. Αυτό είναι το Race. Έχει και Plus. Έχει Sport Plus Sport. Και το Race είναι το πιο αγωνιάρικο. Δώσε λίγο ήχο. Μην το δώσεις. Το κρατάω. Το κρατήσεις. Ναι. Το κάνουμε τράμπα με το δικό σου hatchback. Ναι. Το δικό μου είναι σκάρτο 5.000. Εντάξει, κάπως θα τα βρούμε.